ποια είναι η πολιτική δύναμη, ποιοι είναι οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές που την επόμενη μέρα στην Ευρώπη θα διαπραγματευτούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Την απάντηση την ξέρετε. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο προς όφελος της Ελλάδος στην επόμενη μέρα. Τι θα κάνουμε με τα ζητήματα του μεταναστευτικού και θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική φύλαξη των συνόρων? Θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης μετά το 2026? Θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την Ευρώπη ώστε να δώσει παραπάνω προσοχή στα δημογραφικά προβλήματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες? Πώς θα κρατήσουμε τους ίδιους πόρους από το Ταμείο Συνοχής ώστε οι περιφέρειες, εδώ πέρα ο εκλεκτός μας νέος περιφερειάρχης, ο Δημήτρης ο Πτωχός, να μπορεί να έχει χρηματοδοτικά εργαλεία περισσότερα για να μπορεί να υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής? Για το πώς θα στηρίξουμε τους δήμους μας με πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις τοπικές ανάγκες? Όλα αυτά θα κριθούν τα επόμενα 5 χρόνια στις Βρυξέλλες. Και γι' αυτό οι ευρωεκλογές αυτές έχουν τόση σημασία. Ξέρω ότι μερικές φορές οι πολίτες αντιμετωπίζουν τις ευρωεκλογές ενίοτε και ως μια γραφειοκρατική υποχρέωση ή και ως μια αγκαρία. Είναι λάθος αυτό. Ξέρω επίσης ότι μετά από 2 εκλογικές αναμετρήσεις μπορεί να υπάρχει μια κούραση με τις εκλογές. Βέβαια, οι ευρωεκλογές δεν κρίνουν κυβερνησιμότητα. Αυτή κρίθηκε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, όπου οι Έλληνες πολίτες μας έδωσαν αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό και μας έταξαν ουσιαστικά, μας είπαν ότι αναλαμβάνεται μια πολύ βαριά ευθύνη. Και το 41% το οποίο κάποιοι επιχειρούν να διαστρεβλώσουν ως ποσοστό αλαζονίας, εγώ το αντιλαμβάνομαι ως μια επιταγή ευθύνης την οποία πρέπει να την εξαργυρώσουμε σε ορίζοντα τετραετίας. Αυτές λοιπόν οι ευρωεκλογές έχουν σημασία. Πρέπει να απαντήσουμε στην αδιαφορία, στην κούραση, εξηγώντας γιατί οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι τόσο σημαντικές και θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Έχουν όμως και πολιτική σημασία, διότι σε κάθε περίπτωση συνιστούν μια εθνική κάλπη και από την εθνική κάλπη βγαίνουν και πολιτικά συμπεράσματα. Η αντιπολίτευση, σύσσωμη, είτε έρχεται από τα δεξιά μας, είτε έρχεται από τα αριστερά μας, μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Έρχεται και λέει, στείλτε μήνυμα, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει ακριβώς τι είναι αυτό το μήνυμα το οποίο ζητά από τους πολίτες να στείλουν. Εμείς τους λέμε, βεβαίως, θα στείλουν οι πολίτες μήνυμα, αλλά θα είναι ένα μήνυμα σταθερότητα, συνέπεια, συνέχειας και υποστήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ζητούμε από τους πολίτες να στείλουν. Γιατί εγώ δεν θέλω το βράδυ των ευρωεκλογών να υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση από κανέναν ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει μια μεγάλη πολιτική νομιμοποίηση για να υλοποιήσει σημαντικές αλλαγές σε ορίζοντα τετραετίας. Σας κάναμε αρκετά αυτούς τους μήνες που μας εμπιστεύθηκαν οι πολίτες για δεύτερη φορά. Υλοποιήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του οικονομικού μας προγράμματος, κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στην παιδεία, στην υγεία, κάναμε θεσμικές παρεμβάσεις. Θυμάστε τη μεγάλη συζήτηση η οποία είχε γίνει με την επιστολική ψήφο. Μόνοι μας την ψηφίσαμε τελικά. Όμως 200.000 συμπολίτες μας, 50.000 από το εξωτερικό και 150.000 από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορούν να ψηφίζουν από το σπίτι τους και όταν παίρνουν τηλέφωνα στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, τι λένε? Επιτέλους γίναμε Ευρώπη σε αυτό. Είναι ένδειξη όχι απλά πολιτικού πολιτισμού, αλλά δημοκρατικής ωριμότητας να μπορούμε να δίνουμε στους πολίτες πρόσθετες δυνατότητες να συμμετέχουν στις εκλογές. Κάναμε το νέο δικαστικό χάρτη και πολλές άλλες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών. Και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτήν τη διαδρομή.